πανηγυρική απόρριψη της ένστασης που υπέβαλε η πολιτική ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μείωση των ελληνικών επιδοτήσεων κατά 50% κατόπιν παρέμβασης του Μανώλη Κεφαλογιάννη και μετά τις συντονισμένες ενέργειες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το κόμμα των Πρασίνων αλλά και άλλοι ομονωμένοι βουλευτές άλλων κομμάτων υποστηρίζουν ότι πρέπει να υπάρχει σύγκληση μεταξύ των αγροτών, αυτό λέγεται εσωτερική σύγκληση σε κάθε χώρα, και εξωτερική σύγκληση, δηλαδή σύγκληση μεταξύ των κρατών, των επιδοτήσεων των ευρωπαϊκών χωρών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι δικές μας επιδοτήσεις είναι 50 με 60 ευρώ το στρέμμα, στην Πολωνία και στη Λιχία είναι 11, και αυτό θα πρέπει να συγκλίνει, δεν να πάει στα 30 ή σε λιγότερο από αυτό το ποσό ένα στρέμμα. Αυτό καταλαβαίνετε ήταν κόλαφος για τις επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα, γιατί εμάς οι καλλιεργίες μας δεν είναι μόνο ετής αλλά είναι πολυετής και γινόταν αυτή η μάχη όλο αυτό το διάστημα. Στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 15-19 η μείωση των αγροτικών επιδοτήσεων έφτασε στο 33%. Μεγάλο πλήγμα είχαν η ελαιοκαλλιέργεια και η αμπελοκαλλιέργεια, δηλαδή οι δεντρώδεις καλλιέργειες, που κάθε χρόνο η παραγωγή βλέπανε μία μείωση της τάξης του 6%. Αυτή τη μείωση με την επερώτηση του βουλευτή του κυρίου Κεφαλογιάννη πήραμε μία ασυλία για τη νέα προγραμματική περίοδο την 21-27 που επίσημα θα ξεκινήσει από το 23. Με 549 ψήφους υπέρ, 124 κατά και 15 αποχές, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι ο μεταβατικός κανονισμός θα εφαρμοστεί το 2021 και 2022 χωρίς μειώσεις για την Ελλάδα και τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου λόγω της προτινόμενης σύγκλησης στην κατανομή των επιδοτήσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα καταθέσει μια σειρά από ερωτήσεις στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος είναι μάλιστα και Πολωνός. Είχα πάρει κάποιες απαντήσεις με συντονισμένες προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από το καλοκαίρι πέρυσι και σήμερα που έγινε αυτή η ψηφοφορία. Ουσιαστικά δημιουργήσαμε την πλειοψηφία να απορριφθεί πανηγυρικά αυτή η πόρταση του κόμματος των Πρασίνων. Όπως εξηγεί ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Μύρων Χιλετζάκης, αυτό σημαίνει ότι οι λογαριασμοί των αγροτών θα εξακολουθήσουν να πιστώνονται χωρίς αξιόλογες μεταβολές έως το τέλος του 2023. Η παραγωγή, ό,τι επιδοτήσεις παίρνουν μέχρι και σήμερα, θα τις δούνε στα τραπεζικά τους βιβλιάρια μέχρι 31 Δεκεμβρίου το 2023. Από 1η-1η του 2024 και μετά ξεκινάει η νέα προγραμματική περίοδο. Είναι επιτυχία για τον ευρωβουλευτή μας και για εμάς σαν παραγωγούς που δεν έχουμε μεγάλη μείωση, γιατί η αγροτική επιδότηση είναι ένα new money που φέρνει στη χώρα μας ο Έλληνας παραγωγός που συνδράμει στην εθνική οικονομία.